Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί και αγαπητές υπουργοί, και καλή επιτυχία στο Προεδρείο στο δύσκολο του έργου. Προηγήθηκε ο έτερος συμπατριώτης μου, βουλευτής και σύντροφος Μουσταφά Μουσταφά. Δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ. Απλά ξεκινώντας, θυμήθηκα κάτι. Το 2014 που ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση και σε μια ομιλία του από αυτό εδώ το βήμα, ο πρόεδρος τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, έλεγε ότι κάποτε ο λαός θα πάρει την εξουσία στα χέρια, και θυμάμαι που ακούστηκαν κάποια γέλια από τα έδρανα της συμπολίτευσης, χωρίς να κάνουν κάποια διάκριση, λέγοντας «Χαχα, ποιος λαός». Λοιπόν, συνάδελφοι, αυτός ο λαός μέσα σε ένα χρόνο έδειξε την εμπιστοσύνη του 3 φορές στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα. Ως ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, επιδιώκουμε να εδρεωθεί στη χώρα μας ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που θα βασίζεται σε μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία, που θα καλύπτει τις βασικές διατροφικές εγχώριες ανάγκες και ταυτόχρονα θα επανακαθορίζει το μερίδιο των ελληνικών προϊόντων στο ευρωπαϊκό αλλά και τον διεθνή καταμερισμό. Ως κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη επεξεργάστηκε και νομοθέτησε μέτρα που περιόρισαν την φορολογική επιβάρυνση των αγροτικών εισοδημάτων και είχαν περιληφθεί στο φορολογικό νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά. Πιο συγκεκριμένα, οι αποζημιώσεις και για φυσικές καταστροφές στην αγροτική οικονομία έμειναν αφορολόγητες. Προβλεπόταν από τις προηγούμενες φορολόγηση τους από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%. Οι αγροτικές επιδοτήσεις έμειναν αφορολόγητες έως ύψους 12.000 ευρώ. Με την ρύθμιση αυτή καλύφθηκε περισσότερο από το 90% των αγροτών, κυρίως μικρής και μεσαίας αγροτιάς. Προβλεπόταν προφορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%. Μετά από 18 μήνες απουσίας αναπτυξιακού νόμου από τη χώρα, η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το νέο αυτό αναπτυξιακό πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνησή μας θα αποτελέσει εργαλείο του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, θα δοθεί έμφαση στην περιφερειακή στόχευση με γνώμονα την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με τη γεωγραφική κατανομή των κονδυλίων και τη διαφοροποίηση των κινήτρων σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν εντάσσονταν στους τομείς προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, η περιοχή μου, η ακριτική περιοχή της Θεράκης, θα πρέπει και θα απολαμβάνει υψηλά ποσοστά ενισχύσεων με σαφή διαφοροποίηση από τις άλλες περιοχές. Η Ελλάδα, μέσω της ακριτικής Θράκης, αξιοποιώντας τις παραδοσιακές της σχέσεις με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, καθώς και τις γειτονικές χώρες της Μαύρης Θάλασσας και τη Ρωσία, πρέπει να δραστηριοποιείται σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους για την ενίσχυση του ρόλου της ως Ελλάδα, χώρα γέφυρα σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας, ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης. Επιβεβλημένη είναι κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία η αξιοποίηση των κλειστών βιομηχανιστασίων. Σήμερα υπάρχει μεγάλο κτηριακό απόθεμα και στην ΒΠΕ Κομωτινής. Η ΒΠΕ Κομωτινής, μία από τις μεγαλύτερες της χώρας, η εικόνα της δυστυχώς παραμένει απογοητευτική, με ελάχιστες μονάδες να δουλεύουν και ηρωικές τοπικές βιομηχανίες να δίνουν τη μάχη απέναντι στα ξένα κεφάλαια. Στο τελευταίο τμήμα της τοποθέτησής μου θα ήθελα να κάνω μια μνήμα σε κάποια ζητήματα που προβληματίζουν και αφορούν τη μειονότητα που είπε και ο συνάδελφος, ο συμπατριώτης μου, και τα οποία βεβαίως χρήζουν άμεσης και οριστικής λύσης. Προτεραιότητα της κυβέρνησης θα αποτελέσει η επίλυση χρόνια προβλημάτων του ορεινού όγκου, όπως είπε ο προλαλής σας, και εξακολουθεί βεβαίως να ταλαιπωρεί τον κόσμο του ορεινού όγκου από την έλλειψη στοιχειωδών καθημερινών αγαθών, όπως η άμεση πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, με το νοσοκομείο της Κομωτινής να υπολειτουργεί και το κακό οδικό δίκτυο να μην αποκαθιστάται ποτέ. Στον τομέα της εκπαίδευσης έγιναν κάποια θετικά βήματα με στόχο την κανονικοποίηση της μειονεκτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αναδιαμόρφωση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και να αναβαθμιστεί και να εξυγχρονιστεί η μειονοτική εκπαίδευση από τα νηπιαγωγεία μέχρι και την εισαγωγή στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, πάντοτε σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα. Άμεση και
και η επαναχορήγηση της ελληνικής ηθαγένειας, δηλαδή εκτός διαδικασιών πολιτογράφησης σε όσους είχαν στερηθεί την ηθαγένεια πριν από την θέση σε ισχύ του νόμου που κατήργησε το περίφημο άρθρο 19 του Κώδικα Ηθαγένειας, άσχετα αν διαμένουν ή όχι στην Ελλάδα. Επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο ορεινικό όγκο της Ροδόπης, διότι οι κάτοικοι που ζούσαν στις περιοχές αυτές ορίζονταν από τις ρατσιστικές μπάρες, δεν διαθέτουν κανέναν απολύτως τίτλο ιδιοκτησίας, ούτε για τα σπίτια ούτε για τα χωράφια. Γεγονός που επισύρει σωρία δυσμενών επιπτώσεων για τους ίδιους. Οι αγρότες, λόγω έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας, κάθονται στο εδόλιο του κατηγορμένου με το αιτιολογικό ότι καταπατούν δημόσιες εκτάσεις ή δασικές. Δεν μπορούν να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη εμπιστοσύνη μου στη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ευελπιστώντας βεβαίως την υλοποίηση του προγράμματος της εις βάθος τετραετίας με επίκεντρο μόνο τον πολίτη και τον άνθρωπο και όχι ξένα και εγχώρια μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιωσού Φαϊχάν. Και το λόγο έχει ο κύριος Καβαδάς.